Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Μπορεί η Κατερίνα Δαλάκα να έχει δηλώσει πως το Survivor για εκείνη τελείωσε, όμως δεν αποκλείεται να τη δούμε πολύ σύντομα ξανά στον Άγιο Δομήνικο. Όχι, δεν θα μπει ξανά στο Survivor, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να τη δούμε στο Ιξάθλαν. Είναι γνωστό πω η παραγωγή του συγκεκριμένου reality είναι η ίδια με το survivor, και η Κατερίνα Δαλάκα διατηρεί άριστε σχέσει με τον Αντζούνε Λιτζαλή και εκείνο έχει ξεκινήσει ψυστήρι ώστε να τη δούμε ξανά να αγωνίζεται στου στίβου μάχη στον Άγιο Δομήνικο. Το Exathlan στην ουσία πρόκειται για ένα ίδιο reality με το survivor, με τη διαφορά πω είναι καθαρά αγωνιστικό. Και αυτό είναι λόγο που η παραγωγή θέλει μέσα άτομα που έχουν ξεχωριστεί αγωνιστικά στο survivor. Και δεν θα μπορούσε να λείπει η Κατερίνα Δαλάκα. Χτε, σα αποκαλύψαμε πω είναι πολύ πιθανό να μπει ο Σάκη Κατσούλη, οπότε και το όνομα τη Κατερίνα Δαλάκα παίζει. Ο Ατζούνι Λιτζαλή είναι διατεθειμένος να δώσει περισσότερα από 10.000 ευρώ την εβδομάδα στην Κατερίνα Δαλάκα ώστε να πει το ναι. Η αλήθεια είναι πω η παραγωγή θέλει στο εξάθλαν άτομα που έχουν διακριθεί στο survivor, ώστε να ταυτιστεί ο κόσμο με το reality και να το αγκαλιάσει με το καλημέρα. Ο Τούρκο παραγωγό και οι συνεργάτε του πιστεύουν πω αν μπουν δυνατοί αγωνιστικά παίκτε που είδαμε στο survivor, πω ο κόσμο θα το δει με θετικό μάτι και πω υπάρχει ένα μικρότερο ρίσκο. Ο Ατζούνι Λιτζαλή είναι διατεθειμένος να δώσει περισσότερα από 10.000 ευρώ την εβδομάδα στην Κατερίνα Δαλάκα ώστε να πει το ναι. Η αλήθεια είναι πως η παραγωγή θέλει στο εξάθλαν άτομα που έχουν διακριθεί στο Survivor, ώστε να ταυτιστεί ο κόσμο με το reality και να το αγκαλιάσει με το «Καλημέρα». Ο Τούρκο παραγωγό και οι συνεργάτε του πιστεύουν πω, αν μπουν δυνατοί αγωνιστικά παίκτε που είδαμε στο survivor, πω ο κόσμο θα το δει με θετικό μάτι και πω υπάρχει ένα μικρότερο ρίσκο. Από εκεί και πέρα, το εξάθλανδε λεάζει περισσότερο και του παίκτε διότι, στο συγκεκριμένο reality δεν υπάρχουν κακέ συνθήκε διαβίωση, τρώνε και ζουν μια άνετη ζωή στην Καραϊβική και μόνο του πρόβλημα είναι να κερδίσουν στα αγωνίσματα. Όταν λοιπόν όλο αυτό το πακέτο συνδυάζεται με υπέρογγα ποσά δεν μπορούμε να αποκλείουμε κάθε ενδεχόμενο ακόμα και να δούμε ξανά την Κατερίνα Δαλάκα στους στίβου μάχης του Αγίου Δομήνικου, παρότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.